Πρωτόγνωρο χαρακτηρίζεται το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στη σύραγγα τη Εγνατίας Οδού στο Βοτονόση, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο ενό 64χρονου οδηγού γιοταχή Φορτηγού. Ο 64χρονο κινούνταν με κατεύθυνση προ το Μέτσοβο όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε μέσα στη σύραγγα λόγω βλάβη. Και ο ίδιο αλλά και το τμήμα συντήρηση και ελέγχου σύραγγων τη Εγνατίας Οδού κινητοποιήθηκαν προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία. Οι ενημερωτικέ πινακίδε επίση τη εκνατεία οδού ανέγραφαν συστήνοντα την προσοχή στου διαρχόμενου οδηγού σχετικά με το ακινητοποιημένο όχημα εντό τη σύραγγα. Το κακό όμω δεν άργησε να συμβεί όταν ο οδηγό ενό άλλου φορτηγού που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση δεν αντιλήφθηκε το ακινητοποιημένο όχημα και προσέκρουσε με ταχύτητα σε αυτό, τραυματίζοντα θανάσιμα τον 64χρονο. Η κυκλοφορία διεκόπη για τρει περίπου ώρε το ρεύμα ανόδου της Εγνατίας από τον κόμβο του Περιστερίου και γινόταν μέσω της παλαιας εθνική οδού Ιωαννίνων Τρικάλων.